Στέλλα μου, σ' ακούμε. Πάμε. Με σένα θα κλείσουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να... Σήμερα πήρα να πω για ένα θέμα που εδώ και χρόνια το κυνηγούσα, το ήθελα. Την Τζόρτζια την ξέρεις εσύ. Ναι. Γεωργία. Με το Δημήτρη. Να, μπράβο. Ναι, ναι. Ένα, το Δημήτρη ένα... τον έχει δει, το ξέρεις. Όχι, δεν τον έχω δει, αλλά... Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ξέρω ακούνε, τους αγαπώ, ειδικά σε αυτά τα παιδιά, πώς να σου πω, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ακριβώς. Για να μην λέμε παραπάνω. Εγώ με το Μίτσο μου έχω έρωτα. Εγώ με το Μίτσο μου έχω έρωτα. Λοιπόν, ο Μίτσος ο καημένος μου, εδώ και χρόνια πολεμούσα να βρω έναν τρόπο να τον πάρω ένα καρότσι, γιατί το καρότσι που είχε ήταν ένα χάλι. Ναι. Την τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, ενώ το παιδί έχει τόσα άλλα προβλήματα, δεν κινείται. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ξέρω άμα ξέρει, δεν βλέπει κιόλας. Αλλά ήθελε να ακούσει την ντούμπα, ήθελε να μυρίσει, ήθελε. Ξεσηκώθηκε η Γεωργία, λέει θα τον πάμε. Τιμάζουμε το παλιό το καρότσι που είχε σπάει. Ρίχνει τα μούτρα του Μίτσος κάτω. Δεν ήταν καθόλου καλά. Τέλος πάντων, εγώ από τα νεύρα μου, γιατί είχα, δεν ξέρεις που είχα φτάσει, ξέρεις το πόσο είμαι. Έμαθα από τη Χρύσα. Έμαθα. Πόσο δικτυωμένη είμαι μέσα στον ΠΑΟ και πόσο κόσμο έχω και τι. Και από τον Κλάους και από το Φιόμ και από παντού, ξέρεις εσύ. Και λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις που έφτασε. Χωρίς ποτέ να ζητήσει το οτιδήποτε. Να το βάλουμε και αυτό, έτσι. Ναι, τώρα ζήτησα. Ναι. Δεν έφτασα ποτέ. Δεν έφτασα ποτέ. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα που έγινε έτσι ο Μίτσος, εγώ είχα πνίγηκα. Είχα φτάσει στο ανμήν μου. Και κάνω όπου είμαι, όλοι με ξέρουν με Λίνα, και ξέρεις εσύ, όπου έχω δικτύωση σε Facebook, σε Instagram, σε Twitter, όπου είμαι. Λίνα και Χαγιά. Έτσι. Ναι, όπου είμαι, κάνω μία ανάρτηση και λέω βοηθήστε, βοηθήστε όσοι μπορείτε. Εγώ έκανα άλλες προσπάθειες, θέλω αυτό το παιδί να το τακτοποιήσω. Ναι. Και εκεί που μπαίνω μέσα στο Instagram βλέπω και τον Μπόντολο να στείλω και σε αυτό, να στείλω και τη φωτογραφία του Μίτσου. Και ξαφνικά, ενώ τόσο καιρό δεν το έκανα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έκανα, γιατί την Βάσο, τη γυναίκα του Γερίνια, την ξέρω από τον Κλάους. Ναι. Αλλά τόσο καιρό δεν τη ζήτησα ποτέ κάτι. Πάντα μιλούσαμε για τον Γερίνια, για τον αρχηγό, για τις τραυματίες, για το ένα και το άλλο. Ναι. Μιλούσαμε. Ναι. Αλλά ποτέ δεν έφτασα στο σημείο. Αλλά επειδή εκείνη την ημέρα ήθελα απλά να την πω αν μπορεί μέσω του Γερίνια να με βοηθήσει. Ναι. Και της το γράφω. Ήταν την ίδια μέρα του αγώνα. Της το γράφω. Και της στέλνω και φωτογραφίες στο Μίτσο. Ότι το καροτσάκι του παιδιού που είναι... αυτό που λέω. Ήθελα να πάμε στον αγώνα ρε Βάσολο και έσπασε το παιδιού το καροτσάκι. Δες το λέω πως είναι. Θέλω αν μπορείς και γίνεται να πεις στον Αντρέ να πει κάτι, γιατί και εγώ έκανα προσπάθειες από άλλους. Δεν μπόρεσα λέω να φτάσω. Να πεις στον Αντρέ να... Μήπως μέσα στην Παϊκή να μπορέσουμε να μαζέψουμε ένα... μέσω του ΠΑΟΚ Άξιον, μέσω κάποιας... Να πάρουμε ένα καρότσι στο Μίτσο. Ναι. Κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε, με απαντάει. Με λέει, τι είναι αυτό το παιδί. Το μεταξύ το παιδί ήταν... Ο Μίτσος είχε γενέθλια και τον είχαν κάνει τούρτα και είχε πάνω στην τούρτα το Βιερίνια. Ναι. Τόσο πάω εκεί. Και με λέει, τι είναι. Με λέω, είναι... από το κάθεται εκεί, είναι εκεί, έχει αυτό το πρόβλημα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Το παιδί ήθελα να τον πάμε και ας μην έβλεπε, να άκουγε, ήθελαμε να τον πάμε. Τέλος πάντων δεν έγινε, έσπασε το καρότσι, θέλω μια βοήθεια, θέλω να πιαστώ από κάπου να μπορέσω να το πάρουμε ένα καρότσι αυτό. Εκείνη νωρίστηκε ο Γερίνια μέσα, τον δείχνει τη φωτογραφία, με μιλάει και εκείνος. Με λέει τι θες τώρα, θέλω να δούμε. Με λέει μην, δεν θέλω να κάνεις τίποτα, ας να το δω εγώ. Την άλλη μέρα με παίρνει. Πήγε εκεί στη Θέρμη, σε ένα δικό του που έχει. Με λέει, το καρότσια υπάρχουν. Πρέπει να πάρουμε ένα καρότσι. Αυτά που είδα εγώ είναι φτηνά. Λέω, φτηνά είναι για εσάς. Αλλά δεν ξέρεις τι θέλει και ο Μίτσος. Για εμάς που δεν τα έχουμε μπορεί να είναι ακριβά. Λέει, κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να κουνηθείς να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι δικό μου. Δεν θέλω να πας παραπέρα. Ό,τι γίνει, δεν ξέρω τι θα βγει αυτό το καρότσι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω πάρ' το. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Με λέει δεν θέλω, εγώ θα σου ενημερώσω. Με λέει τι θα κάνω. Έστειλε αδικούς του ανθρώπους. Πήγαν, είδαν το παιδί.
εξέτασαν, τον παίρνουν τηλέφωνο, τον λένε ότι αυτό το παιδί έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάτσει όποιο καρότσι να είναι. Δεν είναι ένα απλό αναπηρικό καρότσι. Ναι, ναι, δεν είναι απλό. Ναι, ναι. Και στοιχίζει πάνω από 10.000 ευρώ. Λέω, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πάρτε το, απλά θέλω να με βοηθήσετε, ναι, μήπως μέσα από την ΠΑΕ. Ναι. Με λέει, δεν ξέρω πόσο κάνει, δεν με ενδιαφέρει, λέει, η τιμή. Το καρότσι θα το πάρει ο Μίτσος και θα το πάρει από μένα, δεν θέλω από κανέναν. Δεν θέλω, λέει, να το προχωρήσεις πουθενά, δεν θα κάνω εγώ τίποτα, λέει. Εμένα είναι, το καρότσι αυτό είναι δικό μου. Φοβερό. Φοβερό. Έφερε από τη Σουηδία άνθρωπο ειδικό. Εξαίρεση, ήταν μια χαρούμενη μέρα γιατί πήρε το Μίτσο και τον πήγε σε αυτό το ειδικό κέντρο που έπρεπε να τον πάρουν το σχήμα του σώματός, ναι, του. Ναι, ναι. Για αναλόγως να κάτι... για να φτιαχτεί πάνω στο σώμα του παιδιού. Α, μπράβο. Τον πήρε εκεί, ήταν 2 ώρες με αυτόν τον Σουηδό. Τον τακτοποίησε, τον έκανε, τον πήραν τώρα αυτό το τέτοιο, θα το στείλουν. Σε 2 μήνες θα έχει το καρότσι ο Μίτσος. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όταν το έκανα πολλοί με βοηθήσανε, πολλοί προσφέθηκαν. Το ποσό ήταν τέτοιο και το καρότσι ήταν τέτοιο που εγώ δεν μπορούσα να πω, εντάξει, να πάρω ένα απλό καρότσι, όποιος με δίνει. Αλλά έφτασε έτσι που δεν γινόταν διαφορετικά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο αρχηγός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν παίζει καλή μπάλα μόνο. Τι να πω, καταρχήν μας συγκλονίζεις. Αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή, φρόντισε όντως και να μην το μάθει κανένας. Από σένα το ακούμε. Δεν το έχω δει πουθενά. Ναι, δεν ήθελα. Εξαίρεση το βράδυ συγκεκριμένα μίλησα και με τη Βάσου και με τον Γερίνια. Μιλούσαμε. Ναι. Και λέω, έκανα μια ανάρτηση για να ευχαριστήσω κάποιους. Ναι. Αλλά δεν θέλω, λέω, να πω όνομα. Μήπως κι εσείς έχετε θέμα, δεν ξέρω. Και λέω, δεν θέλω να. Πες ό,τι θες, δεν με κάνει. Εγώ θα, και να μην το πεις, θα μαθευτεί και όπως και να γίνει. Γιατί πολλά μαθαίνονται και είναι ψέματα, πολλά που είναι καλά, λέει, δεν μαθαίνονται κιόλα. Ακριβώς. Βαθιά υπόκληση, λοιπόν, βαθιά υπόκληση λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρχηγό με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Όλα τα γράμματα κεφαλαία. Έτσι. Για αυτή του την πράξη. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια. Γι' αυτό λέω πάντα είναι αδευτέρωτος. Και για αυτά που είναι εκτός γηπέδου. Κάποια τα μάθαμε, όπως τώρα, από σένα, που άμα δεν το έλεγες εσύ, υπάρχουν άλλες πάρα πολλές ιστορίες που μένουν κρυφές. Και από τον κύριο Γιάννη, και από τους παίχτες. Θέλω να πω, ο Βιερίνια φαίνεται από τον τρόπο που λειτουργεί ποδοσφαιρικά ότι είναι πολύ άνθρωπος και τον ξέρω και από άλλα περιστατικά. Αλλά θέλω να πω ένα μπράβο. Γι' αυτό πρέπει όλοι να παίρνετε γυναίκες πόντιες. Στη Βάσου. Αυτό κάνω. Αυτό έκανα. Εσύ έκανες. Είσαι έξυπνος. Αλλά δεν είναι σαν και σένα. Θέλω να πω ένα μπράβο στη Βάσο μου. Γιατί η Βάσο. Μπράβο. Δεν ξέρω, ναι, ναι, τι λένε. Εγώ που επικοινωνώ μαζί τη. Τι λένε, τι να λένε. Δεν ξέρω, δεν πολλά. Από τα μέρη μας, καπάτσα. Ναι, με προσωπικότητα και στάθηκε δίπλα του και στέκεται βράχος όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ, στους τραυματισμούς, στο εξωτερικό. Και στο κοινωνικό έτσι, και παντού. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω δει ποτέ, έτσι. Εγώ ξέρω ότι στέκεται δίπλα του βράχος, γιατί δίπλα να στέκεσαι σε έναν άνθρωπο με χιαστούς, με μεταγραφές στο εξωτερικό, με ανάγκες, με ταξίδια συνεχή. Θέλει. Είναι μια ιδιαίτερη ζωή που πρέπει να ζήσει η γυναίκα ενός ποδοσφαιριστή που βεβαίως έχει την οικονομική ευχέρεια. Το θέμα είναι ότι αυτή νόμιζε ότι μπορούσε να πάρει ένα καρότσι και ήθελε πριν τον τελικό κάτω που θα πήγαινε να το έχει το Μίτσο στο καρότσι. Αλλά έγιναν έτσι τα πράγματα και λέει τώρα πολύ στεναχωριέμαι που δεν μπορούμε να το έχει και να το κάνει. Και ξέρω εγώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το επικοινώνησες. Ακούστηκε άφιλτρα. Πραγματικά αυτά πρέπει να ακούγονται και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, ήθελα να πολύ περήφανη, να βγάλω. Πολύ περήφανη για αυτό το παιδί και για τη σύζυγό του. Πολύ περήφανη, τέλος. Πρώτα από εκεί, γιατί από εκείνη ξεκίνησα και εκείνη το μετέφερε και αφού το μετέφερε και μετά τελείωσαν όλα. Εγώ βοήθεια για παραπέρα ήθελα, αυτός με το σταμάτησε εκεί και με λέει δεν υπάρχει. Σε ευχαριστούμε. Αυτό είναι δικό μου. Σε ευχαριστούμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω, να τον υποκλίνω μπροστά στην τόση μεγάλη προσωπικότητα, το ήθος. Το ακούσατε, ναι, όλοι. Το ακούσατε. Αυτός είναι ο αρχηγός μας. Αυτός. Περηφάνεια. Γι' αυτό και σεβασμός. Πρέπει να. Respect. Άμπραβο, να υπάρχει σεβασμός. Να υπάρχει σεβασμός στο όνομα αυτό. Εγώ το λέω γιατί το έζησα. Υπάρχουν και άλλα που έγιναν. Και τελική κουβέντα, ξέρεις τι με είπε. Επειδή υπάρχει πολύ πόνος εκεί έξω, θέλω
Και επειδή το ξέρει τώρα τι έγινε με το Μίτσο και το είδε, και όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοια πραγματικά προβλήματα, περιστατικά, νωρίξεις, θα απευθύνεσαι, με λέει, σε μένα. Αυτό είναι. Και εγώ, τέλος, αν μπορώ προσωπικά ο ίδιος να βοηθήσω, θα το κάνω. Αν όχι, θα βρούμε μια λύση. Αυτό και μόνο. Τελείωσε. Σε ευχαριστούμε, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Τι είναι αυτά που λες? Είναι μια μέρα χαρούμενη. Αυτό ακριβώς. Και αυτό κερασάκι είναι. Χαρούμενο και αυτό που είπες. Αυτό κερασάκι. Και αυτό είναι και αυτό. Έγινε. Σε φιλούμε. Σε ευχαριστούμε. Φιλάκια σε όλους. Γεια σου, Στέλλα μου.